κάθε επιτυχία στο νέο σας ξεκίνημα. Σε κλίμα συγκίνησης, διεξήχθη η τελετή αποφύτησης των δύο μαθητριών του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. Οι τελειόφυτες Άνδρια Αχιλλέος και Άνδρη Παντελή ανοίγουν τα φτερά τους και αφήνουν το Λύκειο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους στους καθηγητές τους στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Σε αυτό το σχολείο, μάθαμε τις σημαντικότερες αξίες για τον άνθρωπο: την αγάπη, την αλληλοκατανόηση, τον αλληλοσεβασμό και την ανθρωπιά. Ας μην ξεχάσουμε όμως τα εφόδια που μας έδιναν τόσα χρόνια οι καθηγητές μας, τα οποία τώρα θα γίνουν οι βάσεις, θεμέλια, πάνω στα οποία πρόκειται να χτίσουμε το χτίριο της μετέπειτα ζωής μας, της φοιτητικής. Τόσο η δική μου αγάπη, όσο και η αγάπη όλων των καθηγητών σας, θα σας συνοδεύουν στη μετέπειτα ζωή σας. Καλή σταδιοδρομία λοιπόν και κάθε επιτυχία στο νέο σας ξεκίνημα. Τον χαιρετισμό του Πρόεδρου της Βουλής εκφώνησε η βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά. Είναι ομολογουμένως μια σημαντική στιγμή που θα καταγραφεί τόσο στην προσωπική σας ζωή, όσο και στα πεπραγμένα του ιστορικού εκπαιδευτηρίου, αλλά και εν γέννη της Κύπρου μας, η οποία εδώ, σε αυτήν την άκρη του νησού, αναπνέει ολόκληρη. Χαιρετισμό εκ μέρους της κυβέρνησης απίφθινε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Ιωσήφινα Αντωνίου. Στη σεμνή τελετή αποφύτησης παρέστησαν προσωπικότητες από τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο. Φέτος συμπληρώνονται 101 χρόνια από ιδρύσεως του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου, στο οποίο φοιτούν 18 μαθητές.